Στην οικονομία, τα δεδομένα και οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι μεν παροδικές σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά τελικά θα είναι πολύ πιο σημαντικές και επώδυνες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών. Δεύτερος πυλώνας, πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας. Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπετε άλλωστε και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. Ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού. Τρίτος πυλώνας. Πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία. Βασικές κατευθύνσεις αυτών των πρωτοβουλειών θα είναι η τόνωση της ρευστότητας και η διαφύλαξη της απασχόλησης. Από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, σε απόλυτο συντονισμό, παρουσιάζουμε την πρώτη δέσμη τέτοιων μέτρων. Μέτρα όπως είναι η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή για περισσότερες από 10 ημέρες, η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΗ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεως τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου για 4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτει η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή για περισσότερες από 10 μέρες, αντίστοιχα μέτρα για τις ασφαλιστικές φόρες και τις ρυθμίσεις αυτών, για τα οποία θα μιλήσει ο συνάδελφος Υπουργός κ. Βρούτσης, προσθέτοντας τις πρώτες ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας και η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, θα μιλήσει εκτενέστερα και ο κ. Κυλακάκης γι' αυτό, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από διάφορες πηγές, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και τις περιοχές που παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Τέταρτος πυλώνας, πρωτοβουλίες όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναλυθούν έγκαιρα συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις.